Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Λύση στην Κρίση και είμαστε σήμερα εδώ μαζί σας ζωντανά. Έχουμε νομικούς συμβούλους του συλλόγου ΣΕΠΚΑΔΕ, του συλλόγου Ενημέρωσης Προστασίας Καταναλωτών και Δανειοληπτών Ελλάδος. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω κοντά μου δύο γυναίκες του συλλόγου, δύο μέλη του νομικού συλλόγου ΣΕΠΚΑΔΕ, την Τάνια Κλάνκου. Καλησπέρα, Τάνια. Καλησπέρα. Και τη Χριστίνα Καλαϊτζίδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στις δύο. Χαίρομαι πολύ που είστε μαζί μας. Να πω εγώ ότι μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο του Συλλόγου 2310-3858-42. Όσοι θέλετε τη συμβουλευτική υποστήριξη των νομικών συμβούλων του Συλλόγου ή τις νομικές υπηρεσίες που μπορούν να σας παράσχουν, αλλά σήμερα θα ανοίξουμε και τις γραμμές, έτσι ώστε να έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με όποιον θέλει να μοιραστεί μαζί μας το πρόβλημά του και να πάρει μια απάντηση από τις δύο δικηγόρους που έχω σήμερα κοντά μου. Θα δείτε τώρα το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να μας καλείτε. Είναι το 2310-54-0-601. 2310-540-601. Όσοι θέλετε να μοιραστείτε το πρόβλημά σας και να δώσουμε λύση, είμαστε εδώ. Τάνια και Χριστίνα, για πείτε μου λίγο. Χριστίνα, με βάση την εμπειρία και την καθημερινότητα στη δουλειά σου, παρατήρησες αξιοσημείωτες αλλαγές στη διαβίωση και τις συναλλαγές των ανθρώπων? Σαφέστατα και παρατήρησα, και όχι μόνο εγώ, όλη η κοινωνία. Η οικονομική κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα αφορά όλους μας, με δεδομένο ότι οι άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους, οι συντάξεις μειώνονται, πολλοί τίθενται σε διαθεσιμότητα, αλλά τα αντίστοιχα, τα φορολογικά μέτρα αυξάνονται, χαράτσια, φορολογία εισοδήματος, φορολογία ακινήτων. Το κόστος ζωής δεν μειώνεται, δηλαδή για να γεμίσει μια νοικοκυρά το καλάθι της στο σούπερ μάρκετ, οι τιμές αυξάνονται. Είναι επόμενο οι άνθρωποι να μην μπορούν να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες, προς τους ιδιώτες, προς τους λογαριασμούς τους. Και είναι κάτι που αφορά όλους μας. Τι φταίει, Τάνια, για τη διαμορφωθή σε κατάσταση? Σε αυτή την κατάσταση ουσιαστικά συνετέλεσε η καταναλωτική μανία και η επιπολαιότητα με βάση την οποία κάποιοι άνθρωποι αντιμετώπισαν τα οικονομικά τους θέματα. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση συνυπετιότητα φέρουν και οι τράπεζες, διότι προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους, τα μπόνους, τα λεγόμενα που παίρναν, έδιναν δάνεια ανεξέλεγκτα. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί δίναν δάνεια σε ανθρώπους που δεν είχαν τα προαπαιτούμενα για να τα πάρουν. Δηλαδή, με πολύ μικρά καθαριστικά έδιναν μεγάλα δάνεια, με αποτέλεσμα μετά να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Βέβαια, όπως είπε και η συνάδελφος, γενικά άλλαξε το τοπίο στα οικονομικά θέματα, όπως ήταν η πτώση των εισοδημάτων, πολλοί κόσμος έμεινε άνεργος, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε. Και είναι γενικότερη κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Και έχοντας συνηθίσει κιόλας και στο βιωτικό επίπεδο που είχαμε, είναι ακόμα πιο δύσκολο να συνηθίσουμε. Γιατί τώρα σε μια τέτοια αλλαγή. Τέτοια, ναι. Έτσι ακριβώς. Η όλη κατάσταση είναι αντιμετωπίσιμη, Χριστίνα? Φυσικά και είναι. Αλίμον, αν και εμείς οι δικηγόροι πιστεύαμε ότι δεν είναι. Αρκεί κάποιος να ενημερωθεί σωστά και να δράσει έγκαιρα. Να μην αφήσει τον καιρό να περνάει χωρίς να δρά. Γι' αυτό ακριβώς είστε και εσείς εδώ, ακριβώς, για να προσφέρουμε γνώση στον κόσμο και ενημέρωση. Να πω εγώ ξανά ότι το τηλέφωνο του Συλλόγου ΣΕΠΚΑΔΕ που μπορεί να σας ενημερώσει είναι το 2310-3858-42. Είναι το τηλέφωνο του Γραφείου του Συλλόγου εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο για να ζητάτε συμβουλές ή την νομική υποστήριξη των μελών του Συλλόγου. Ποιος αφορά ο νόμος Κατσέλη και ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτόν, Τάνια? Ο νόμος Κατσέλη αφορά τα φυσικά πρόσωπα. Φυσικά πρόσωπα είναι όλοι οι ιδιώτες, αυτοί που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας, δηλαδή αυτοί που δεν έχουν εμπορική ιδιότητα, οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί. Μετά, αυτοί που δεν έχουν συνάψει δάνειο το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης μπορούν να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη, όπως και αυτοί που δεν έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής από δόλο. Όταν λέμε δόλο, εννοούμε παράδειγμα να έχουν προβεί σε κάποια μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου την τελευταία τριετία από την υποβολή της αίτησης. Γιατί κάτι τέτοιο καταδεικνύει δόλο, είτε με γονική παροχή είτε με πώληση. Ή επίσης, όταν κάποιος έχει κατασπαταλήσει τα χρήματα από τα δάνεια για να ικανοποιήσει την καταναλωτική του μανία. Όπως βλέπουμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να έχουν κατασπαταλήσει τα χρήματα στον τζόγο, παράδειγμα. Έχουμε δει και τέτοιες περιπτώσεις. Κάτι τέτοιο καταδεικνύει δόλο. Τέτοιες κατηγορίες ατόμων δεν μπορούν να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη. Πολύ ωραία. Χαίρομαι που το τονίζεις. Πρόσφατα έγιναν κάποιες αλλαγές. Ποιες είναι αυτές και πώς επηρεάζουν τους δανειολήπτες? Είναι προς όφελος?
αυτά. Οι αλλαγές, αν είναι προς όφελος ή κατά, αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Mm-hmm. Γιατί είναι ένας καινούριος νόμος. Ο κόσμος πρέπει να έχει αυτό στο μυαλό του. Δεν υπάρχει νομολογία του αριού πάγου, δηλαδή να υπάρχουν κάποιες πάγιες αποφάσεις που να δικαιώνουν ή αντίστοιχα να ζημιώνουν τους ανθρώπους. Mm-hmm. Σίγουρα μια πολύ σημαντική αλλαγή είναι ότι πλέον από την κατάθεση της αίτησης κάποιος μπορεί να είναι ήσυχος, γιατί αναστέλλονται όλα τα καταδιοκτικά μέτρα. Καταδιοκτικά μέτρα είναι η έκδοση διαταγής πληρωμής με εντολή προς εκτέλεση, mm-hmm. είναι η εγγραφή προσημείωσης, η υποθήκη στο σπίτι, να έχει ένα βάρος στο σπίτι μας, είναι η κατάσχεση, mm-hmm. είναι ο πληστηριασμός. Άρα και μόνο αυτό, το γεγονός ότι για 2 μήνες κάποιος μπορεί να έχει το κεφάλι του ήσυχο, είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, εισήχθη μια νέα διαδικασία που είναι ο προδικαστικός συμβιβασμός, είναι ένα στάδιο mm-hmm. που γίνεται σε 2 μήνες από την κατάθεση της αίτησης. Τώρα το 2 μήνες δεν είναι και επακριβώς, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι τα δικαστήρια έχουν και ένα φόρτο εργασίας, τα πινάκια φορτώνονται, οπότε μπορεί να είναι και 2,5 και 3 μήνες. Και άρα σε εκείνο το στάδιο μπορεί να επιτευχθεί ένα συμβιβασμό με τις τράπεζες. Mm-hmm. Κάτι που δεν επιτεγχάνεται σχεδόν ποτέ. Γιατί καμία τράπεζα δεν πρόκειται να δεχτεί να πάρει 5, ενώ κάποιος της χρωστάει 500. Έτσι. Ελπίζουμε όμως να αλλάξουν τα πράγματα. Αν δεν γίνει αυτό, δεν επιτευχθεί αυτό το στάδιο, τότε μπορεί να ζητήσει ο κάθε οφειλέτης να εκδοθεί μια προσωρινή διαταγή. Δηλαδή να προστατέψει το σπίτι του mm-hmm. με βάση μια ιονή δικαστική απόφαση. Και τι εννοούμε, μια προσωρινή απόφαση μέχρι το δικαστήριο. Ναι. Με τον όρο βέβαια να καταβάλει ένα ποσό, το οποίο ποσό θα είναι ανάλογο με το κόστος διαβίωσης που έχει, με τα εισοδήματά του, με τις υποχρεώσεις του. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 40 ευρώ και καλό είναι να είναι στο 10% της συνολικής τελευταίας ενήμερης οφειλής. Δηλαδή αν εγώ χρωστάω στις τράπεζες και για να πληρώσω κανονικά έπρεπε να δίνω 1.000 ευρώ, καλό είναι να δίνει 100, εφόσον μπορεί όμως. Γιατί αυτός ο νόμος έχει να κάνει με την επανένταξη του οφειλέτη, με την αξιοπρεπή διαβίωσή του, με τον άνθρωπο πρώτα και μετά με τη ρύθμιση των οφειλών. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι έχει επιταχυνθεί η διαδικασία, γιατί πλέον δεν υπάρχει εξωδικαστικός συμβιβασμός, δηλαδή είναι δυνητικός. Mm-hmm. Επομένως, απευθείας, μόλις πάρουμε τις αναλυτικές καταστάσεις οφειλών και όλα τα προαπαιτούμενα έγγραφα και τα δώσουμε σε κάποιο δικηγόρο προκειμένου να μας συντάξει την αίτηση για να την υποβάλει στο ιατρολογικό, τότε απευθείας παίρνουμε δικάσιμο. Ενώ παλιότερα έπρεπε να προβούμε στην αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού στις τράπεζες, mm-hmm. να περιμένουμε απάντηση σε εύλογο χρονικό διάστημα που δεν μπορούσε να είναι κάτω από 1 μήνα. Επομένως, όλο αυτό ουσιαστικά καθυστερούσε την όλη διαδικασία. Επομένως, τώρα, παίρνοντας την αναλυτική κατάσταση, απευθείας μπορούμε να υποβάλουμε και την αίτηση στο ειρηνοδικείο. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον μπορούμε να ζητήσουμε την εξαίρεση της κύρας κατοικίας από τη ρευστοποίηση, καταβάλλοντας mm-hmm. το 80% της αντικειμενικής αξίας και όχι το 85% της εμπορικής που ήταν παλαιότερα. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, διότι πλέον τα κριτήρια είναι αντικειμενικά και όχι στηριζόμενα, ας πούμε, στην εμπορική αξία του ακινήτου, γιατί παλιότερα δημιουργούνται γενικότερα έτσι ένα κλίμα, μία ένταση μεταξύ των οφειλετών και των τραπεζών, διότι οι τράπεζες, προκειμένου να επιτύχουν μεγαλύτερες καταβολές, mm-hmm. ισχυριζόταν ότι η εμπορική αξία ήταν πολύ υψηλότερη, mm-hmm. οι οφειλέτες αντίστοιχα προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι ήταν χαμηλότεροι. Επομένως, τώρα είναι καλύτερο ότι τα κριτήρια είναι αντικειμενικά και στηριζόμαστε στην αντικειμενική αξία του ακινήτου. Πολύ ωραία. Εγώ να δώσω ξανά το τηλέφωνο της εκπομπής μας. Είναι 2310-540-601. Όσοι θέλετε να πάρετε τηλέφωνο και να μοιραστείτε μαζί σας το πρόβλημά σας, είναι εδώ οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου ΣΕΠΚΑΔΕ για να δώσουν λύση στο πρόβλημά σας. Για τους εμπόρους, επειδή πολλά ακούμε, τελικά τι ισχύει ως προς την υπαγωγή τους? Να πούμε καταρχήν ποιοι είναι οι έμποροι. Οι έμποροι είναι αυτοί που διενεργούν εμπορικές πράξεις mm-hmm. κατά κύριο επάγγελμα. Και με βάση το βασικό νομοθέτημα που υπάρχει για τους εμπόρους, ένα βασιλικό διάταγμα του 1835 που ακόμα ισχύει, έμποροι είναι ο μεσίτης, ο ασφαλιστικός πράκτορας, ο ξενοδόχος, ο ιδιοκτήτης μιας κλινικής. Αυτοί είναι έμποροι. Το ομόρυθμο μέλος μιας εταιρείας. Αυτοί είναι όλοι έμποροι. Ο φαρμακοποιός. Για τους εμπόρους, λοιπόν, πρέπει να δούμε πρώτον αν είναι έμποροι και σε κάθε περίπτωση όσον αφορά τον νόμο, να δούμε αν μπορούν να υπαχθούν ως μικρέμποροι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν εγώ διενεργώ αυτές τις πράξεις για να βγάλω ένα μεροκάματο, και αυτό φαίνεται από τη φορολογία εισοδήματος, από τα εισοδήματα που δηλώνω μόνος μου, με το σωματικό μου κόπο και μόχθο, και δεν αποσχολώ προσωπικό, δεν έχω λογιστική υποστήριξη, mm-hmm. δεν έχω δηλαδή βιβλία, δεν έχω εγκατάσταση μεγάλη, δεν έχω σπαταλήσει μεγάλο κεφάλαιο για να φτιάξω την επιχείρησή μου, τότε μπορώ να θεωρηθώ μικρέμπορος και άρα να υπαχθώ στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου.
Επομένως, να συνοψίσουμε λίγο τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν σε ένα επαγγελματία την εμπορική ιδιότητα. Είπαμε ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι έμποροι εκ του νόμου. Απλώς, ακόμα και ο έμπορος εκ του νόμου μπορεί, εφόσον αποδειχθεί ότι είναι μικρέμπορος, δηλαδή έχει χαμηλά εισοδήματα, δουλεύει μόνος του για το μεροκάματο, έχει δηλαδή το ημερομίσθιο ενός εργάτη, τότε μπορεί να υπαχθεί στον νόμο. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες υπάγονται κανονικά, Τάνια? Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη, εκτός βέβαια από κάποιες περιπτώσεις. Παράδειγμα, ο δικηγόρος, ο γιατρός μπορεί να υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Απλά δεν μπορεί να υπαχθεί εφόσον ένας γιατρός έχει μια μεγάλη κλινική, απασχολεί προσωπικό. Τότε σε αυτή την περίπτωση έχει εμπορική ιδιότητα, επομένως δεν μπορεί να υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Δηλαδή, κάθε περίπτωση πρέπει να κρίνεται μεμονωμένα. Εξειδικευμένα. Εφόσον δηλαδή συντρέχουν προϋποθέσεις. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν ή δεν μπορούν να υπαχθούν. Μπορείς να μας δώσεις κάποια παραδείγματα? Αυτό, δηλαδή ο δικηγόρος, ο ιδιώτης δηλαδή ο δικηγόρος που έχει απλά το δικηγορικό του γραφείο μπορεί να υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ένας που έχει μια μεγάλη δικηγορική εταιρεία και απασχολεί πολύ προσωπικό, έχει γραμματείς μέσα και όλα αυτά, τότε σε αυτή την περίπτωση αυτός δεν μπορεί να υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Δηλαδή όλα είναι σχετικά. Επομένως κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά. Δεν μπορούμε δηλαδή να τα κρίνουμε όλα, ας πούμε, να τα εντάξουμε. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να την κρίνουμε διαφορετικά. Επομένως, ο κάθε ένας από εσάς πρέπει να απευθύνεται στο δικηγόρο του για να λαμβάνει τη σωστή συμβουλή, για να δει αν υπάγεται ή όχι στην όλη διαδικασία. Να πω επίσης ότι όσοι θέλετε να στείλετε σχόλια, παρατηρήσεις για την εκπομπή, να μας προτείνετε ίσως κάποιο θέμα με το οποίο θέλετε να ασχοληθούμε στη συνέχεια, γιατί το θέμα μας δεν θα είναι μόνο τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στη σελίδα που έχει το κανάλι, το Europe One, στο Facebook, ή μπορείτε να παίρνετε και τηλέφωνο. Να δώσω ξανά τα τηλέφωνα του Συλλόγου ΣΕΠΚΑΔΕ εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είναι Σύλλογος Ενημέρωσης και Προστασίας Καταναλωτών και Δανειοληπτών, για όλους εσάς που αντιμετωπίζετε προβλήματα με τα χρέη προς τις τράπεζες. Είναι 2310-3858-32. Και όλοι εσείς οι οποίοι θέλετε να μοιραστείτε τώρα μαζί μας ζωντανά το πρόβλημά σας και να ρωτήσετε εδώ τις νομικές συμβούλους που έχω από το Σύλλογο ΣΕΠΚΑΔΕ, είναι 2310-540-601. 2310-540-601, βλέπετε το τηλέφωνο και στην οθόνη σας. Επειδή ο κόσμος εκφράζει τη σύγχυση, Τάνια, υπάρχει περίπτωση να μπορεί να υπαχθεί στον νόμο ένας επαγγελματίας, ενώ ταυτόχρονα κάποιος που κάνει την ίδια δουλειά να μην μπορεί? Ναι, όπως είπαμε και πριν, παράδειγμα, ένας δικηγόρος που έχει μόνος του δικηγορικό γραφείο μπορεί να υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, εφόσον δεν απασχολεί προσωπικό και μόνος του προσπαθεί να χειριστεί τις υποθέσεις του. Όταν όμως ένας δικηγόρος έχει μια οργανωμένη δικηγορική εταιρεία, μια οργανωμένη δηλαδή εταιρεία, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Όπως αντίστοιχα και ο γιατρός που έχει την κλινική δεν μπορεί να υπαχθεί. Ο ιδιώτης ο γιατρός μπορεί να υπαχθεί. Δηλαδή όλα είναι σχετικά. Ένας που έχει δηλαδή μια οργανωμένη μονάδα, που απασχολεί προσωπικό, που τους έχει ασφαλισμένους, ξέρω εγώ, στο ΙΚΑ. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Έτσι. Χριστίνα, ένας που έχει αποδεδειγμένα την εμπορική ιδιότητα και άρα αποκλείεται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, έχει κάτι για να αντιμετωπίσει την υπερχρέωση? Έχει. Κανένας δεν μένει μετέωρος. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι. Είτε θεωρηθεί έμπορος, είτε μικρέμπορος, είτε ελεύθερος επαγγελματίας, για όλους υπάρχει λύση. Το βασικό με τους εμπόρους είναι να διαπιστωθεί πότε έγινε η παύση πληρωμών. Παύση πληρωμών σημαίνει ότι βρίσκομαι σε αδυναμία, δεν μπορώ να πληρώσω πλέον, χρωστάω στις τράπεζες, όντας ακόμα έμπορος. Αν λοιπόν η παύση πληρωμών λάβει χώρα πριν την παύση της ιδιότητάς μου, δηλαδή πριν πάω και κλείσω τα λογιστικά μου βιβλία και σταματήσω να είμαι έμπορος, τότε θα μπει στη διαδικασία της πτώχευσης. Με βάση τον πτωχευτικό κώδικα θα κάνει μια αίτηση για την πτώχευση. Αν η παύση πληρωμών λάβει χώρα μετά την παύση της εμπορικής ιδιότητας, δηλαδή εγώ είμαι έμπορος, λέω δεν βγαίνει άλλο, δεν πρόκειται να το βλέπω πώς πηγαίνει η κατάσταση, δεν μπορώ να πληρώσω πλέον τις οφειλές μου κανονικά. Πάω, κλείνω τα λογιστικά μου βιβλία, κλείνω την επιχείρηση, πληρώνω για 1, 2, 3 μήνες μετά και ξαφνικά δεν μπορώ άλλο. Τότε θα υπαχθεί στο νόμο 3869-2010, δηλαδή το νόμο για τη ρύθμιση των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Σε κάθε περίπτωση κρίσιμο είναι το σημείο το πότε βεβαιώθηκαν τα χρέη και πότε έγινε η παύση της εμπορικής ιδιότητας. Δηλαδή, αν παράδειγμα κάποιος σταματήσει την επιχείρησή του ενώ σταμάτησε να πληρώνει από πριν, τότε σε αυτή την περίπτωση τα χρέη θεωρούνται εμπορικά σε κάθε περίπτωση. Παρόλο που έκανε η παύση της εμπορικής του δραστηριότητας, γιατί ουσιαστικά έπαψε να πληρώνει ενώ ήταν έμπορος. Δηλαδή, αυτό είναι το κρίσιμο χρονικό διάστημα που πρέπει να κρίνει κάποιος για να δει αν μπορεί να υπαχθεί όχι στον νόμο Κατσέλη. Και κάτι σημαντικό, γιατί η πτώχευση έχει διατυπωθεί στο μυαλό των ανθρώπων σαν κάτι αρνητικό. Ο έμπορος που βλέπει ότι
αρχίζει και δυσκολεύεται. Mm-hmm. Και δεν θέλει να πάψει την ιδιότητά του. Απλά είναι λογικό. Στην οικονομική κρίση όλοι δυσκολευόμαστε. Εφόσον διαπιστώσει επαπειλούμενη παύση πληρωμών, δηλαδή ότι πρόκειται να δυσκολευτώ και να μην πληρώνω κανονικά, μπορεί να κάνει χρήση του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα, που είναι λεγόμενη διαδικασία προπτωχευτικής εξυγείασης, mm-hmm. που είναι αυτό που λέει η λέξη. Πριν μπω σε πτώχευση, προσπαθώ να κάνω μια συμφωνία με τους πιστωτές μου, να πληρώσω ό,τι μπορώ για να συνεχίσει να λειτουργεί η επιχείρησή μου και να ορθοποδήσω. Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Χριστίνα. Λοιπόν, εφόσον κάποιος διαπιστώνει ότι έχει κάθε προϋπόθεση υπαγωγής, πότε θα πρέπει να είναι, ποιες θα είναι οι πρώτες κινήσεις που θα πρέπει να κάνει για να ξεκινήσει η διαδικασία? Καταρχήν, θα πρέπει να πάει να συμβουλευτεί κάποιο δικηγόρο για να δει ότι όντως τις έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Γιατί πολλοί ακούνε τι έκανε ο φίλος μου, ο γείτονάς μου και θεωρούν ότι έχουν και αυτές τις προϋποθέσεις. Επειδή είπαμε ότι κάθε περίπτωση είναι συγκεκριμένη και είναι μεμονωμένη και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη διαφορετικά, θα πρέπει να συμβουλευτεί κάποιον δικηγόρο προκειμένου να του πει ότι όντως έχει τις προϋποθέσεις. Στη συνέχεια, θα πάει στο κατάστημα, στις τράπεζες, ανάλογα πού έχει τα προϊόντα, για να ζητήσει αναλυτικές καταστάσεις οφειλών από τις οποίες θα προκύπτει η συνολική οφειλή, πώς αναλύεται κεφάλαιο, τόκι και έξοδα, συν το 10% της τελευταίας ανήμερης δόσης. Mm-hmm. Αυτά τα χαρτιά, τα έγγραφα θα τα προσκομίσει στο δικηγόρο, μαζί και με κάποια δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την οικονομική του κατάσταση. Αυτά τώρα τα χαρτιά έχουν να κάνουν με την κάθε περίπτωση. Αν κάποιος είναι άνεργος, σίγουρα θα προσκομίσει την κάρτα ανεργίας του. Mm-hmm. Αν παράδειγμα υπάρχει κάποια μείωση στα εισοδήματα, θα προσκομίσει τις μισθοδοσίες του αντίστοιχα που θα αποδεικνύουν αυτή τη μείωση. Δηλαδή μια παλαιότερη μισθοδοσία και μια τρέχουσα, έτσι ώστε να αποδείξουμε αυτή τη μείωση των εισοδημάτων. Τα εκαθαριστικά των τριών τελευταίων ετών, το Ε1 των τριών τελευταίων ετών, τη συμβάση των δανείων, mm-hmm. γιατί υπάρχουν πλέον και αποφάσεις που βγαίνουν και ουσιαστικά ζητάνε να αναφέρουμε στην αίτηση και την ημερομηνία σύνεψης της σύμβασης. Επομένως, τα συμβόλαια για να έχουμε καλύτερη περιγραφή. Τέλος πάντων, αυτά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και που αποδεικνύουν την οικονομική κατάσταση, όπως και κάποιες γνωματεύσεις σε περίπτωση που υπάρχουν κάποια προβλήματα υγείας, προκειμένου να δικαιολογηθούν τα ιατρικά έξοδα. Όλα αυτά τα έγγραφα. Όλα αυτά τα έγγραφα τα προσκομίζουν στο δικηγόρο. Ο δικηγόρος μετά συντάσσει την αίτηση και την καταθέτει στο ειρηνοδικείο. Είναι δύσκολο λοιπόν ο φιλέτης μόνος του να τα συγκεντρώσει όλα αυτά τα έγγραφα και να τα καταθέσει μόνος του. Ακριβώς. Ναι, μεν μπορεί να υπογράψει και να πάει να την καταθέσει μόνος του, αλλά για τη σύνταξη είναι μια διαδικασία που θέλει ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε η αίτηση να είναι ορισμένη, δηλαδή mm-hmm. να είναι το περιεχόμενο, το απαιτούμενο, να είναι πλήρως το περιεχόμενο, για να μην υπάρξει κάποιο θέμα και απορριφθεί αίτηση. Έχουν γιατί όπως ξέρουμε. Για οριστεία. Βέβαια, για οριστεία. Ειδικά στα στεγαστικά δάνεια που οι τόκοι τρέχουν μέχρι τη συζήτηση, mm-hmm. είναι πολύ άσχημο κάποιος να θεωρεί ότι έχει ουσιαστικά δρομολογήσει την κατάστασή του και να έρθει το δικαστήριο το 2021 που θα τρέχουν όλα αυτά τα χρόνια οι τόκοι και να απορριφθεί η αίτησή του. Και μια βασική προϋπόθεση mm-hmm. είναι και το καθήκον ειλικρίνειας, το οποίο ο φιλέτης μπορεί εκ του περισσού ή εκ δόλου ή από πονηριά mm-hmm. να πει δεν θα δηλώσω ένα κίνητο, δεν θα δηλώσω ένα εισόδημα, δεν θα δηλώσω ένα βοήθημα, να απορριφθεί η αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, δηλαδή λόγω παράβασης του καθήκοντος ειλικρίνειας και να μην μπορέσει να υπαχθεί στον νόμο για 2 χρόνια, που είναι μεγάλο το διάστημα για να στραφούν οι τράπεζες και οι δανειστές του εναντίον του. Και οπότε φυσικά σε κάθε περίπτωση είναι και ποινικά κολάσιμο όταν κάποιος αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία. Βέβαια. Ενώ θα μπορούσε, γιατί προκειμένου να αποφύγει την ενδεχόμενη ρευστοποίηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Επομένως, εμείς πηγαίνουμε με γνώμονα την ειλικρίνεια ακριβώς. για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό για τον καθένα. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα? Είναι χρονοβόρα, γιατί αν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή προσδιορίζονται στο ειρηνοδικείο εδώ στη Θεσσαλονίκη τα δικαστήρια Φεβρουάριο του 2021, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Γι' αυτό το λόγο, βέβαια, υπάρχει και η προσωρινή διαταγή που ουσιαστικά γίνεται περίπου 2 μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε τουλάχιστον να προστατεύσουμε την κυρία κατοικία μας. Συνήθως με κάποια καταβολή, εφόσον υπάρχει, βέβαια, κάποιο εισόδημα. Καλά, το 2021, τουλάχιστον μέχρι τότε, ας ελπίσουμε να έχει γίνει το μετρό. Λοιπόν, να ξαναδώσω τα τηλέφωνα λίγο της εκπομπής 2-3-10-5-40-601. Μπορείτε να μας καλείτε όσοι θέλετε να μοιραστείτε μαζί σας το πρόβλημά σας. Έχουμε εδώ την Τάνια Κλάγκου και τη Χριστίνα Καλαϊτζίδου, νομικούς συμβούλους του Συλλόγου ΣΕΠΚΑΔΕ, οι οποίοι μπορούν να σας δώσουν λύσεις στο πρόβλημα. Φυσικά μπορείτε να καλείτε και στα τηλέφωνα του Συλλόγου 2-3-10-38-58-32, εάν θέλετε συμβουλευτική υποστήριξη ή νομικές υπηρεσίες για το πρόβλημά σας. Αλλά μπορείτε και εδώ μαζί μας. Ας πάρει κάποιος να μας πει το πρόβλημά του, να αποκτήσει έτσι και λίγο ζωντάνια η κουβέντα μας. Το κόστος της διαδικασίας είναι μεγάλο, πού κυμαίνεται περίπου? Το κόστος της διαδικασίας ανταποκρίνεται
στην σημερινή εποχή, mm-hmm. στα δεδομένα που υπάρχουν. Και εμείς, σαν δικηγόροι, είμαστε πρώτα άνθρωποι. Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα τα προβλήματα που έχει κάθε νοικοκυριό. Από εκεί και πέρα, όμως, πρέπει να ενημερώσουμε ότι και για μας είναι μια περίοδος μεγάλη ανασφάλειας δικαίου. Διότι αλλάζουν τα πράγματα. Mm-hmm. Πρόσφατα μας άλλαξαν τον κώδικα δικηγόρων με ανατίμηση των παραβόλων και των γραμματείων που πρέπει να προκαταβάλουμε για κάθε δικαστική ενέργεια. Mm-hmm. Και άρα είναι λογικά, σε λογικά πλαίσια. Και σίγουρα με γνώμονα τον άνθρωπο. Γιατί αυτή η διαδικασία είναι καθαρά προσωποπαγής και εξατομικευμένη. Κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, τα δικά του δεδομένα, τις δικές του δυνατότητες. Βέβαια, πρέπει να υπολογίζουμε τα έξοδα τα δικαστικά, όπως είπαμε, τα έξοδα των επιδόσεων, γιατί η αίτηση για να είναι νομότυπη πρέπει να επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή, δηλαδή να σταλεί με έναν ειδικό δικαστικό επιμελητή στην κάθε τράπεζα να λάβει γνώση. Mm-hmm. Κόστη που δεν μπορούμε να περικόψουμε, δυστυχώς. Έτσι ακριβώς. Οπότε, αν κάποιος χρωστάει, ας πούμε, σε 5 τράπεζες, θα πρέπει να επιδώσουμε και στις 5. Ακριβώς. Και αν τους παρηγορεί, είναι κάποια έξοδα που τα δίνουν μια φορά για να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Έτσι. Ποια είναι τα ωφέλη που μπορεί κανείς να προσδοκά από τη διαδικασία της δικαστικής ρυθμίσης του χρέους του? Καταρχήν είναι το κούρεμα. Σίγουρα δηλαδή θα επέλθει κάποιο κούρεμα συγκριτικά με τη συνολική οφειλή. Μετά θα ρυθμίσει τα χρέη του. Mm-hmm. Τουλάχιστον θα βγει μια συνολική δόση που θα επιμερίζεται ανάλογα με το ύψος της οφειλής σε καθένα από τους πιστωτές του. Από εκεί και πέρα θα διασώσει την κύρια κατοικία του από τη ρευστοποίηση. Δηλαδή είναι κάτι που προβλέπει ρητά ο νόμος Κατσέλη, γιατί απευθύνεται στην κύρια κατοικία. Βέβαια, μπορεί σορευτικά να ρυθμίσει και να διασώσει και κάποια άλλα περιουσιακά στοιχεία mm-hmm. εκτός από την κύρια κατοικία. Βέβαια, συνήθως αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αγοραστικό ενδιαφέρον. Παράδειγμα, το 1 τρίτο από ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται σε περιοχή που δεν θα ενδιαφέρει κανέναν, γιατί δεν έχει αγοραστική αξία. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι για τα καταναλωτικά και για τις πιστωτικές κάρτες σταματάνε οι τόκοι με την επίδοση της αίτησης. Mm-hmm. Ενώ για τα στεγαστικά τρέχουν μέχρι και την συζήτηση. Απλά το θέμα είναι ότι το επιτόκιο είναι το συμβατικό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι αυτό το 6-7% που βλέπουμε σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά το 3,8%. Mm-hmm. Επομένως, μπορεί να επωφεληθεί από όλα αυτά τα πράγματα προβαίνοντας και παγόμενος στον νόμο Κατσέλη. Άλλοι τρόποι προστασίας του οφειλέτη υπάρχουν? Υπάρχουν, εξοδικαστικά. Συνήθως εξοδικαστικά λέμε να πάνε στις τράπεζες για να κάνουν μια εξοδικαστική ρύθμιση των χρεών σε περίπτωση που έχουν, παράδειγμα, μια πιστωτική κάρτα, ένα καταναλωτικό δάνειο. Mm-hmm. Γιατί είναι κρίμα να μπουν σε όλη αυτή τη διαδικασία εφόσον έχουν μόνο ένα προϊόν. Βέβαια και οι τράπεζες γενικά δεν είναι ιδιαίτερα δεκτικές στις ρυθμίσεις. Mm-hmm. Αλλά κυρίως οι ρυθμίσεις αφορούν μια επιμήκυνση του δανείου. Αύξηση αντίστοιχα του επιτοκίου προκειμένου να επωφεληθούν από τους τόκους εννοητικοί mm-hmm. τράπεζες και μείωση της δόσης. Ή πολλές φορές για τους ανέργους, παράδειγμα, προβλέπεται κάποιο πάγωμα για κάποιους μήνες, 6 μήνες συνήθως, και αυτό το χρονικό διάστημα είτε δεν πληρώνουν τίποτα, είτε πληρώνουν μόνο τους τόκους. Μόνο τους τόκους. Αλλά πάλι αυτό δεν συμφέρει τον καταναλωτή, γιατί όλο αυτό το ποσό κεφαλοποιείται. Mm-hmm. Επομένως, θα κληθεί να το πληρώσει μετά τη ρύθμιση. Έτσι. Όσον αφορά τα επιδοτούμενα δάνεια από τον ΕΟΚ, για τα οποία εξεδόθηκε ρυθμιστικός νόμος. Τι έχουμε να πούμε στον κόσμο γι' αυτό? Ο ΕΚ είναι ο Οργανισμός Εργατικών Κατοικιών, για να αντιλαμβανόμαστε λίγο και τι λέμε, που έχει απορροφηθεί πλέον από τον ΟΑΕΔ. Άρα, αν κάποιος θέλει να ρυθμίσει αυτή την οφειλή του, θα απευθυνθεί στον ΟΑΕΔ. Υπάρχει ένας ρυθμιστικός νόμος, κάποια δημοσιεύματα που κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο. Δεν έχει βγει κάτι επίσημο, δεν έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως για να μπορούμε να μιλάμε με τα βεβαιότητας. Mm-hmm. Σίγουρα όμως οι προτάσεις από αυτά που έχουμε διαβάσει και έχουμε δει, για αυτά τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τράπεζες με επιδότηση επιτοκίου, δηλαδή χαμηλό επιτόκιο από τον Οργανισμό Εργατικών Κατοικιών, τον ΟΕΚ, προτείνουν μια επιμήκυνση με το ίδιο επιτόκιο. Mm-hmm. Ή προτείνουν μια επιμήκυνση να δώσει κάποιος με περισσότερες δόσεις, με χαμηλότερο ποσό ή εφάπαξ καταβολή και με έκπτωση μέχρι και 50% του κεφαλαίου που θα έπρεπε να δώσει κανονικά. Για τα στεγαστικά δε, αυτό που προβλέπεται, θα δούμε τι θα ψηφιστεί και τι θα δημοσιευθεί, mm-hmm. είναι ότι υπάρχει μια επιμήκυνση με το ίδιο επιτόκιο και μπορεί κάποιος να λάβει και μια έκπτωση μέχρι 50%, το οποίο εξαρτάται από το έτος στο οποίο βρίσκεται η σύμβασή του, δηλαδή από το πόσο έχει αποπληρώσει μέχρι σήμερα. Ανάλογα με τις δόσεις που έχει αποπληρώσει, τόσο θα είναι και η μείωση. Αν κάποιος είναι στο τέλος του, δηλαδή, μπορεί να προσδοκάει και σε μείωση 50%. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι να πούμε ότι σε αυτές τις ρυθμίσεις που βγαίνουν μεμονωμένα, είτε είναι για τον Οργανισμό Εργατικών Κατοικιών, τα δάνεια δηλαδή με το επιδοτούμενο επιτόκιο, είτε είναι για τους ενήμερους δανειολήπτες, είτε είναι για μία τράπεζα με έναν δανειολήπτη που αφορά ένα mm-hmm. χρέος,
είναι καθαρά ατομικό. Ενώ με το νόμο των υπερχρεωμένων κάποιος έχει μια συλλογική ρύθμιση των χρεών του. Άρα, αν κάποιος έχει μόνο ένα δάνειο επιδοτούμενο από το ΕΚ, γιατί όχι να προβεί στη ρύθμιση. Πιο συγκεκριμένη. Αλλά θα λέγαμε ότι ο νόμος Κατσέλη είναι πιο γενικός και συμπεριλαμβάνει πολύ περισσότερα. Για κάποιον που έχει περισσότερες οφειλές, νομίζω ότι είναι. Λοιπόν, εγώ να ξαναδώσω τα τηλέφωνα της εκπομπής. Είναι 2-3-10-5-40-601 για όλους όσοι θέλετε να μοιραστείτε μαζί σας το πρόβλημά σας. Και τα τηλέφωνα του Συλλόγου είναι 2-3-10-38-58-42. Είναι το τηλέφωνο του Συλλόγου ΣΕΠΚΑ, του Συλλόγου Ενημέρωσης και Προστασίας Καταναλωτών και Δανειοληπτών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όσοι θέλετε να μας στείλετε σχόλια, παρατηρήσεις για την εκπομπή, είτε να μας προτείνετε κάποιο θέμα που σας απασχολεί και θέλετε να το συζητήσουμε σε επόμενη εκπομπή, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στη σελίδα του Europe One στο Facebook, τα οποία θα τα διαβάσουμε εμείς αργότερα στην επεξεργασία της επόμενης εκπομπής. Πολλές φορές έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι κάποιες τράπεζες προτείνουν οι ίδιες κάποια ρύθμιση ενός δανείου, διαπιστώνοντας αδυναμία έγκαιρης και ολικής εξόφλησης των δόσεων. Πώς το κρίνετε όλο αυτό? Όπως είπα και πριν, αυτές οι ρυθμίσεις είναι συνήθως αστείες. Mm-hmm. Κυρίως η τράπεζα προβαίνει σε κάποιες ρυθμίσεις εφόσον καταγγελθεί το δάνειο. Δηλαδή πρέπει να φτάσει σε κάποιο σημείο έτσι ώστε ο καταναλωτής να είναι εντελώς ανήμπορος να καταβάλει τις δόσεις του. Mm-hmm. Δηλαδή να έχει αρκετές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μετά προβαίνει σε καταγγελία της σύμβασης και το επόμενο βήμα είναι η διαταγή πληρωμής. Όταν τώρα τον καλεί να κάνει κάποια ρύθμιση, αυτή η ρύθμιση είναι συνήθως αστεία. Σε περίπτωση που πρόκειται για κάποιο άτομο το οποίο είναι άνεργο, όπως είπα και πριν, προτείνει κάποιο πάγωμα για ένα χρονικό διάστημα που συνήθως είναι μέχρι 6 μήνες. Mm-hmm. Αυτό το διάστημα προτείνει την καταβολή των τόκων μόνο ή να μην καταβάλει κάτι. Απλά αυτό δεν τον συμφέρει, γιατί mm-hmm. σε κάθε περίπτωση αυτό όλο το ποσό θα κεφαλοποιηθεί και θα το καταβάλει μετά, mm-hmm. μετά τη ρύθμιση. Και σίγουρα θα αυξηθεί κάποιο ποσό και του κεφαλαίου. Επομένως, οι ρυθμίσεις αυτές είναι αστείες και εφόσον έχει τις προϋποθέσεις, είναι καλύτερα να κοιτάξει να υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σίγουρα έχει περισσότερα ωφέλη για τον καταναλωτή. Για τον ίδιο. Εάν δεν μπορεί να καταβάλει κάτι, αν οι καταβολές του είναι μηδαμινές. Υπάρχει κάποια περίπτωση? Εννοείται για εξοδικαστική ρυθμίση. Ναι. Αυτό που γίνεται συνήθως και προτείνουν είναι ένα πάγωμα. Δηλαδή για 6 μήνες στους ανέργους να μην πληρώσουν κάτι. Αυτό το σημαντικό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι δεν χαρίζεται τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή ούτε τόκι ούτε κεφάλαιο. Ανακεφαλοποιούνται όλα, επιμηκύνεται και τα πληρώνεις αργότερα. Και το επιτόκιο αυξάνεται κατά πολύ. Αυξάνεται, ναι. Ειδικά στην καταναλωτική και στις χρηστοδοτικές κάρτες αυξάνεται πάρα πολύ. Στους οφειλέτες να υπαχθούν στον νόμο. Όταν η κάρτα φτάνει, ας πούμε, το 17% mm-hmm. ή το καταναλωτικό είναι αυτή τη στιγμή στο 11%, απλά το μόνο που είναι καλύτερο, που συμφέρει δηλαδή κάποιον που έχει μια πιστωτική κάρτα, είναι να πάει να το ρυθμίσει και να το κάνει καταναλωτικό. Yeah. Τουλάχιστον θα ρίξει το επιτόκιο από 17% στο 11%. Mm-hmm. Επομένως, το μοναδικό δηλαδή που μπορεί να κάνει, εφόσον έχει μόνο ένα προϊόν και αυτό αφορά κάρτα, είναι να κάνει αυτή τη ρύθμιση και να το μετατρέψει σε καταναλωτικό. Και σε αυτές τις περιπτώσεις που κάποιος έχει μόνο μια πιστωτική και έχει μεγάλο επιτόκιο καταχρηστικό, 18, 19, 22%, mm-hmm. μπορεί να το διακινδυνεύσει και διαφορετικά οφειλέτης. Δηλαδή, αν έχει μόνο μια πιστωτική, να στείλει ένα εξώδικο, να πει ότι εγώ ναι, οφείλω, δεν οφείλω αυτό το ποσό. Ελάτε να δούμε ποια είναι η πραγματική οφειλή μου. Να βάλουμε ένα πραγματογνώμονα, ένα τρίτο. Γιατί τα επιτόκια που είχαμε μέχρι τώρα είναι παράνομα. Mm-hmm. Έτσι έχει κριθεί και από την νομολογία του Αρείου Πάγου. Να απαντήσει η τράπεζα, συνήθως οι τράπεζες απαντούν αρνητικά και μετά να κινηθεί με τη διαδικασία, εφόσον εκδοθεί διαταγή πληρωμής, να κάνει μια ανακοπή. Είναι όλα ένδικα μέσα που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει και να οριστεί η πραγματική του οφειλή. Γιατί αυτό που παρατηρείται είναι ότι παίρνει κάποιος μια πιστωτική το 2005, τη χρησιμοποιεί μία φορά ή δύο mm-hmm. και δανείζεται ένα κεφάλαιο 1.500 ευρώ και καλείται να πληρώσει 8.000-9.000. Δίνει την ελάχιστη καταβολή για πόσα χρόνια και αυτό το ποσό δεν μειώνεται καθόλου. Δηλαδή πρέπει κάπου να μπει ένα μέτρο. Και σαφώς αν οι ρυθμίσεις των τραπεζών ήταν καλές και ευνοϊκές για τους δανειολήπτες, δεν θα υπήρχε ανάγκη αυτού του νόμου. Δηλαδή θα ρυθμίζονταν όλα εξοδικαστικά. Θα αντιλαμβανόντουσαν όλη την κατάσταση, θα μειώναν τις δόσεις και θα ήταν όλα καλύτερα. Αλλά εδώ βρισκόμαστε σήμερα. Ακριβώς. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν συνεχή και επίμονη όχληση από τις τράπεζες, από τις πρακτικές εταιρείες. Είναι ένα πρόβλημα που λύνεται με την κατάθεση της αίτησης στο ειρηνοδικείο ή συνεχίζει να υφίσταται? Λύνεται. Απλά ποιο είναι το θέμα? Ότι καταθέτουμε την αίτηση, την επιδίδουμε, όμως μέχρι να λάβει γνώση η τράπεζα, το κάθε κατάστημα, η πρακτική εταιρεία ότι έχει κατατεθεί ως συγκεκριμένη αίτηση, μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα που εντωμεταξύ η τράπεζα ενοχλεί επίμονα
τον οφειλέτη. Mm-hmm. Βέβαια, λέγοντάς τους ότι έχουμε καταθέσει τον νόμο Κατσέλη και πολλές φορές τους ξαναστέλνουμε την αίτηση, τότε σε αυτή την περίπτωση σταματούν να ενοχλούν, γιατί βλέπουν ότι έχει οριστεί όντως δικάσιμο mm-hmm. και έχει κινήσει τη διαδικασία των υπερχρεωμένων. Διαφορετικά, συνεχίζουν πολλές φορές, ενώ έχουμε καταθέσει την αίτηση, ενώ έχουμε συζητήσει και προσωρινή διαταγή mm-hmm. και έχουμε πάρει την προσωρινή διαταγή, συνεχίζουν να ενοχλούν τον οφειλέτη. Και σε κάθε περίπτωση, οι πρακτικές εταιρείες, που είναι οι εταιρείες που έχουν βάλει οι τράπεζες για να εισπράττουν τις οφειλές, οφείλουν να τις συντάσσονται με κάποιους κανόνες. Δεν μπορούν να συμπεριφέρονται αλόγιστα. Δηλαδή, υπάρχει ένας κανονισμός που τους λέει πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Όταν καλούν στο σπίτι και ενοχλούν ή στη δουλειά τον κάθε οφειλέτη, πρέπει να είναι ευγενείς. Και εκβιάζουν κιόλας. Και εκβιάζουν και ενοχλούν και στη δουλειά, που αυτό είναι πολύ ενοχλητικό για κάποιον που εργάζεται. Θα πρέπει να είναι ευγενείς πρώτον, να παίρνουν σε ώρες που δεν είναι κοινή ησυχία, να ενημερώνουν για τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμόμητρο της κάθε εταιρείας, γιατί μπορεί να παίρνει οποιοδήποτε. Οφείλουμε και πρέπει να ξέρουμε τα δικαιώματά μας, να ξέρουμε με ποιους μιλάμε. Θα σε διακόψω λίγο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο, ο οποίος μας πήρε για να μας πει το πρόβλημά του. Κύριε Γιώργο, με ακούτε? Ναι, ναι, ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ μας είμαι. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από την Νικόπολη, πέρα σας. Από την Νικόπολη. Πείτε μας, ποιο είναι το πρόβλημά σας? Το πρόβλημα είναι ότι πήραμε εμείς, όπως ξέρετε, αυτό το δάνειο παλινωστούν των 20 εκατομμύρια δραχμές άτοτες. Ναι. Και όσον επόρεσαμε, πλήρωσαμε, τώρα τα τελευταία 3-4 δόσεις, 5 δόσεις δεν έδωσαμε. Mm-hmm. Τι θα, ούτε και ρύθμιση είναι, τι θα είναι με αυτό? Τάνια, θέλεις να απαντήσεις? Απλά, τι δουλειά κάνετε, με τι ασχολείστε? Ορίστε. Με τι ασχολείστε? Δεν είμαστε άτρο, άνεργοι είμαστε. Ανεργείστε, έχετε κάρτα ανεργίας? Κάρτα ανεργίας έχουμε. Είσαστε παντρεμένος? Ναι. Και η σύζυγος είναι άνεργη? Ναι, άνεργη. Το δάνειο πότε το πήρατε? Ορίστε. Το δάνειο πότε το πήρατε? Το δάνειο πήραμε στα 2000, πότε, 2-1, Έχετε κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο? Τι περίεργο στοιχείο? Εκτός από την κύρια κατοικία σας που πήρατε το δάνειο, το στεγαστικό. Έχετε κάτι άλλο? Ούτε δεν πλήρωνα τα. Κάθε φορά δεν πλήρωνα αυτά τα απόδειξη έχουμε. Όχι, πέρα από αυτό που πήρατε την πρώτη κατοικία σας, το σπίτι που έχετε, έχετε κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο? Τι περιέχει, δεν κατάλαβα. Έχετε κάποιο άλλο ακίνητο? Πέρα από το σπίτι σας, κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο, με ακούτε? Πέρα από το σπίτι σας, έχετε κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο? Όχι, δεν έχουμε άλλο. Όχι, αυτοκίνητα, χωράφια? Δεν έχουμε, όχι. Όχι, τίποτα. Έχουμε ένα οικόπεδο, έτσι, 300 μέτρα έχουμε, αυτό, ξέρετε, όχι κανονικό, έτσι αγόρασαμε κάποτε. Τώρα το έχετε? Ναι. Συνεχίζετε να το έχετε? Ορίστε. Συνεχίζετε να το έχετε αυτό το οικόπεδο, ναι, ναι, που μου λέτε? Έχουμε, ναι. Εσείς έχετε τις προϋποθέσεις για τον νόμο Κατσέλη, μπορείτε να υπαχθείτε, γιατί πλέον υπάγονται σε αυτή τη διαδικασία και τα δάνεια των παλινιστούντων. Απλά το θέμα είναι ότι υπάρχει κίνδυνος να ρευστοποιηθεί το άλλο σας ακίνητο, δηλαδή αυτό το οικόπεδο. Καταλάβατε? Δηλαδή, δηλαδή αυτό δεν ισχύει για μας, για τους παλινιστούντες? Όχι, ισχύει και για εσάς. Ισχύει και για εσάς. Έχετε τις προϋποθέσεις. Έχουν βγει αποφάσεις που ουσιαστικά εντάσσουν και αυτά τα δάνεια των παλινιστούντων. Απλά εσείς τώρα θα πρέπει να πάτε σε ένα κατάστημα με την Εθνική. Ποιος διαχειρίζεται το δάνειο, η Εθνική? Η Εθνική. Ναι, ναι, στην Εθνική Τράπεζα. Θα πρέπει να πάτε εκεί, να πάρετε μια αναλυτική κατάσταση οφειλών, να απευθυνθείτε σε κάποιο δικηγόρο. Να προσκομίσετε τα χαρτιά που απαιτούνται, που αποδεικνύουν την οικονομική σας κατάσταση, δηλαδή ότι είσαστε άνεργος και εσείς και η σύζυγος. Ναι. Και κάποια επιπλέον χαρτιά που θα σας ζητήσει τα καθαριστικά σας, τις φορολογικές δηλώσεις των τριών τελευταίων ετών. Και μπορείτε να έχετε τις προϋποθέσεις να επαχθείτε στον νόμο Κατσέλη. Αν είναι συνταξιούχος και παίρνει μικρό σύνταξη. Πόση σύνταξη παίρνετε? 350, λέμε. Πάλι μπορείτε να υπαχθείτε. Ναι. Και μπορείτε κιόλας να ζητήσετε μηδενικές καταβολές, γιατί έχετε πολύ μικρό εισόδημα, 350 ναι. ευρώ. Ναι. Η σύζυγος παίρνει και αυτή η σύνταξη? Όχι, δεν παίρνει, όχι. Όχι. Απλά είναι άνεργη. Ναι. Μπορείτε, έχετε τις προϋποθέσεις και μπορείτε να ζητήσετε και μηδενικές καταβολές, γιατί είναι πολύ μικρό το εισόδημά σας. Καλά. Καλά, ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Ένα άλλο ζήτημα είναι η λεγόμενη εκχώρηση απαιτήσεων. Τι είναι λοιπόν η εκχώρηση απαιτήσεων και πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτή?
Η εκχώρηση απαιτήσεων είναι αυτό που κάνουν πάρα πολλές τράπεζες, που εκχωρούν τις απαιτήσεις τους σε κάποιες εισπρακτικές ή τέλος πάντων κάποιες εταιρείες πιστώσεως, ας πούμε, του εξωτερικού ή του εσωτερικού. Mm-hmm. Και σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρουμε σε ποιον χρωστάμε. Και μπορεί εμείς να καταθέσουμε μια αίτηση και να απευθυνθούμε κατά κάποια τράπεζα και η οφειλή μας να έχει εκχωρηθεί σε κάποιον άλλο. Εκχώρηση σημαίνει ότι εκχωρώ την απέτηση. Mm-hmm. Για να λάβει χώρα μια εκχώρηση σωστά και νόμιμα, θα πρέπει να ενημερωθεί ο οφειλέτης που έχει εκχωρηθεί η απέτηση για να μπορέσει να ξέρει πού θα στραφεί. Αν δεν ενημερωθεί από την τράπεζα, τότε εμείς κανονικά θα απευθυνθούμε απέναντι στην τράπεζα που ξέρουμε ότι πήραμε το δάνειο και μέχρι πρότινος mm-hmm. οφείλαμε. Και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Οι περισσότερες βέβαια τράπεζες στην αναλυτική κατάσταση που χορηγούν γράφουν ότι το συγκεκριμένο δάνειο έχει εκχωρηθεί στην τάδε τράπεζα, ας πούμε, mm-hmm. την ξένη, τη Βρετανική. Τότε σε αυτή την περίπτωση, εφόσον δεν έχει διοριστεί αντίκλητος αυτής της Βρετανικής τράπεζας στην Ελλάδα, επιδίδουμε στην τράπεζα που εκχώρησε την απέτηση. Εγώ να ξαναδώσω άλλη μία φορά τα τηλέφωνά μας για όλους όσοι θέλετε να βγείτε όπως ο κύριος Γιώργος πριν βγήκε να μας πει το πρόβλημά του. 2310-540-601. Μπορείτε να πάρετε τώρα τηλέφωνο για να κάνετε τις ερωτήσεις σας εδώ στους νομικούς συμβούλους που έχουμε παρέα στην εκπομπή για να σας δώσουν μία απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Να πούμε ότι ο Σύλλογος, ο οποίος είναι σήμερα εδώ μαζί μας, είναι ο Σύλλογος ΣΕΠΚΑΔΕ, είναι ο Σύλλογος Ενημέρωσης και Προστασίας Καταναλωτών και Δανειοληπτών. Τα γραφεία του είναι εδώ στη Δωδεκανήσου, 27, και το τηλέφωνο είναι 2310-38-58-42, αν θέλετε κάποια νομική υπηρεσία από το Σύλλογο. 2-3-10-5-40-600-1, όσοι θέλετε να βγείτε τώρα στον αέρα και όσοι θέλετε να μας στείλετε τα σχόλιά σας με μήνυμα στη σελίδα του Europe One στο Facebook. Ποιες απαιτήσεις και τι χρέη μπορούν να υπαχθούν στον νόμο? Υπάγονται όλα τα χρέη? Ναι, υπάγονται όλα τα χρέη. Χρηματικές απαιτήσεις κυρίως. Mm-hmm. Όχι μόνο όμως οφειλές προς τις τράπεζες, και οφειλές προς ιδιώτες. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιος ο οποίος χρωστάει κάποια μισθώματα μπορούν να υπαχθούν κανονικά. Κάποιος που χρωστάει σε μια εταιρεία τηλεφωνική λογαριασμούς mm-hmm. και δεν μπορεί να τους αποπληρώσει, μπορούν και αυτά κανονικά να υπαχθούν στον νόμο. Εμείς, συγγνώμη Τάνια, θα σε διακόψω. Έχουμε την κυρία Χαρούλα στην τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Χαρούλα, με ακούτε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Από πού μας καλείτε? Από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκη. Από τον Εύωσμο. Πείτε μας. Ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τα επαγγελματικά δάνεια για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Mm-hmm. Μας παρακαλούσε η τράπεζα να βγάλουμε επαγγελματικό δάνειο. Ήμασταν οι καλύτεροι πελάτες. Τώρα η δουλειά μας έχει πέσει κάτω από το 50%. Mm-hmm. Και δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Αυτά τα δάνεια, ξέρετε, πληρώνουν μόνο τους τόκους. Ναι. Όσο ήταν το κεφάλαιο, πλήρωνε στους τόκους. Τώρα εμείς δεν μπορούμε να πληρώσουμε τίποτα. Γιατί το μαγαζί μας έχει πέσει κάτω από το 50%. Η τράπεζα μας ζητάει το σπίτι να το βάλουμε υποθήκη. Το σπίτι είναι σε δύο μερίδια. Το ένα το μερίδιο λένε ότι δεν φτάνει. Ενώ το σπίτι μας, ας πούμε, είχε κάποια αξία 150.000 ευρώ, τώρα λένε ότι το μισό σπίτι που είναι στο όνομα του αυτού που έχει το επάγγελμα, του συζύγου, ας πούμε, ναι, λένε ότι δεν φτάνει. Θέλουν να βάλουν ολόκληρο το σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Υπάρχει καμιά προστασία? Έχετε μόνο αυτό το επαγγελματικό δάνειο? Όχι, έχω και ένα στεγαστικό. Ναι. Το οποίο το πληρώνουμε. Είχαμε πάρει ένα σπίτι για τα παιδιά, το οποίο το πληρώνουμε. Δεν είναι... Τι επάγγελμα κάνετε? Τώρα πρέπει να πω και τι επάγγελμα. Για να δούμε, αν ακούσατε την εκπομπή, πρέπει να δούμε τι επάγγελμα κάνετε για να δούμε αν μπορείτε να υπαχθείτε στον νόμο. Ναι. Αν είστε έμπορας. Και... Συνεργείο αυτοκινήτων. Ναι. Το δουλεύετε εσείς και ο σύζυγος? Ο σύζυγος. Ο σύζυγος μόνος του. Έχει προσωπικό μέσα? Όχι. Άρα θα θεωρηθεί μικρέμπορος σε κάθε περίπτωση. Ναι. Εφόσον λοιπόν έχετε και το στεγαστικό και το επαγγελματικό, ναι, τα επαγγελματικά δάνεια υπάγονται κανονικά στον νόμο. Όπως υπάγονται τα καταναλωτικά, όπως υπάγονται οι πιστωτικές, όπως υπάγονται τα στεγαστικά. Υπάγονται στον νόμο, Κατσέλη? Βεβαίως. Γιατί εγώ έχω ρωτήσει ελεύθερους επαγγελματίες, λέει δεν μπαίνει μέσα. Μπαίνουνε όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ναι, εφόσον, όπως είπαμε, ναι, δουλεύει μόνος του, ναι, βγάζει το μεροκάματό του ο άνθρωπος, ναι, άμπραβο, δεν ναι, έχει πέντε άτομα προσωπικό και ένα τεράστιο συνεργείο. Αυτό. Ναι. Εντάξει, έγινε. Οπότε μπορούμε να απευθυνθούμε στο Σύλλογο. Ακριβώς. Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Χαρούλα. Να είστε καλά. Βλέπετε ότι τελικά υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει πρόβλημα, ναι, και ακόμα και στα πιο εύκολα. Δηλαδή δεν γνώριζε η κυρία. Τη λανθασμένη αντίληψη ότι μπαίνουν μόνο τα στεγαστικά. Αυτό.
Πριν που λέγαμε για τις απαιτήσεις, μπορεί να μπουν και, τα, παράδειγμα, να έχω μια συναλλαγματική, μια επιταγή και χρωστάω σε κάποιον οφείλο, μπορώ να βάλω και αυτά δηλαδή. Mm-hmm. Απλά αυτά που δεν μπαίνουν είναι τα πρόστιμα, τα χρέη στην εφορία, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στο ΤΕΒΕ, στο ΙΚΑ, αυτά δηλαδή δεν μπαίνουν τα χρέη στο δημόσιο. Μπαίνουν μόνο αυτά που έχουν να κάνουν με τον ιδιωτικό. Με τους ιδιώτες. Εγώ να ξαναπώ τα τηλέφωνα της εκπομπής. 2-3-10-5-40-601. 2-3-10-5-40-601. Το βλέπετε και στην οθόνη. Όσοι θέλετε να λύσουμε τις απορίες σας σχετικά με τα υπερχρεωμένα, αν έχετε χρέη σε τράπεζες και δεν γνωρίζετε κάποιο σημαντικό στοιχείο, είδατε πριν η κυρία Χαρούλα δεν ήξερε αν υπαγόταν το δάνειό της στον νόμο. Γιατί πραγματικά η παραπληροφόρηση είναι σε όλο το μεγαλείο. Ο καθένας, έχουμε και άλλοι γραμμή με ενημερώνουν. Κυρία Νατάσα, με ακούτε? Ναι, ναι, καλησπέρα. Συνονόματι, καλησπέρα. Καλησπέρα και εσείς, Νατάσα. Ναι. Ωραία. Από πού μας καλείτε? Ξέρω, από την Θεσσαλονίκη, από την περιοχή Μπότσαρη. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε ωραία. Και γειτόνισσες, δίπλα. Ναι, κοντά. Για πείτε μας. Ήθελα λίγο να σε ρωτήσω. Ναι. Θέλουμε να μπούμε στη ρύθμιση στην εφορία. Τις 45 δόσεις που κάνουνε. Για να πω στη ρύθμιση, πρέπει να πληρώσω το 13. Τάνια. Ναι, πρέπει να πληρώσετε αυτό το τρέχον έτος. Ναι, από την εφορία, από το 13, υπάρχει μία λήξη πρόθεσμη οφειλή. Mm-hmm. Μπήκαμε όμως στο σύστημα και έκανε δεκτή την ρύθμιση των 45 δόσεων. Ωραία. Άρα. Οπότε, εάν πάω και πληρώσω την κανονικά την δόση και δεν πληρώσω το 13, θα μου ακυρώσει τη ρύθμιση? Τι να μην πληρώσετε το 13, θα πληρώσετε τη δόση σας κανονικά, αφού κάνατε τη ρύθμιση και έχετε 45 δόσεις, δεν μου είπατε? Ναι, αλλά δεν είναι μέσα το 13, είναι μόνο μέχρι το τέλος του 12. Αν δεν βάλετε το 13, δηλαδή το καθαριστικό που σας ήρθε, δεν το έχετε ρυθμίσει? Δηλαδή το καινούριος φόρος που σας ήρθε με το καθαριστικό του 13. Όχι, δεν μου ήρθε κανένας φόρος. Πήγα στο λογιστή, ναι. Μπήκαμε μέσα στο σύστημα και μας εύχομαι ότι μπορεί να μας κάνει 45 δόσεις μέχρι το τέλος του 12. Ναι, μέχρι το τέλος του 12. Από εκεί και πέρα θα πάτε να ρυθμίσετε και το υπόλοιπο. Δηλαδή του 13 ρυθμίζετε? Ναι, μπορείτε να το ρυθμίσετε. Ενώ δεν έχει λήξει, πώς μπορεί να ρυθμιστεί? Όχι, μπορείτε κανονικά. Πηγαίνετε στην εφορία απλά για να το δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε, πώς μπορείτε να το ρυθμίσετε. Πρέπει να πάω στην εφορία. Πρέπει να πάτε στην εφορία σε κάθε περίπτωση. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάτε πολύ. Στην εφορία για να δείτε τι θα σας πούνε και πώς μπορούν να τη διαμορφώσουν τη δόση σας. Ωραία, εγώ κανονικά δηλαδή πληρώνω για τη ρύθμιση που έχω μπει. Ναι, που έχετε κάνει ήδη. Τώρα από εκεί και πέρα θα πάτε ξανά στην εφορία και να δείτε πώς θα το ρυθμίσετε και το υπόλοιπο χρέος. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας, κυρία Νατάσα. Λοιπόν, πολύ σημαντικό στις απαιτήσεις που μπαίνουν ή δεν υπάγονται είναι ότι τα χρέη στο δημόσιο είναι η εφορία, να πούμε, που πρέπει να κάνουν ειδικές ρυθμίσεις, το ΤΕΒΕ. Βεβαίως, αυτά να κοιτάξει ο κόσμος και να τα ρυθμίσει και να τα αποπληρώσει, γιατί από αυτά. Πλέον, δεν κάνουν, διαφορετικά. Πλέον κάνουν κατασχέσεις για πάρα ακριβώς. Πολύ μικρά ποσά. Δηλαδή για 550 ευρώ, για 500 ευρώ μπορούν να κάνουν κατάσχεση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορούν να το βγάλουν το σπίτι στον πληστηριασμό, αλλά και μόνο που υπάρχει η κατάσχεση αρκεί. Έχουμε την κυρία Σοφία στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Σοφία, με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Από πού μας καλείτε? Για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο τις κοπέλες. Ναι. Τι γίνεται με αυτά τα δάνεια της εργατικής κατοικίας, τα οποία δόθηκαν πρόσφατα, δεν έχουν πολλά χρόνια. Ήταν γύρω στα 17.000, έχω πληρώσει γύρω στα 2,5, 2-4 δόσεις περίπου, αν θυμάμαι καλά. Και έκτοτε δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις υποχρεώσεις. Με αυτά τι γίνονται? Αυτά ήταν άτοκα τότε. Πότε το πήρατε? Το 2010, θαρώ. Ωραία, οπότε έχετε μόνο αυτό το δάνειο? Ναι, αυτό το δάνειο έχω βασικά και κάποιες μικρές υποχρεώσεις γύρω στις 3.000 στην εφορία. Με αυτά τώρα τι κάνω εγώ, δεν ξέρω. Με αυτά... Έμαθα ποτέ να μην χρωστώ. Κάπου έχω βρεθεί σε αδιέξοδο και με ενοχλεί το όλο θέμα. Εάν έχετε μόνο αυτό το δάνειο και μέχρι τώρα το πληρώνετε κανονικά... Δεν το πλήρωσα. Έχω 1,5 χρόνο που δεν το έχω πληρώσει καθόλου και δεν το έχω σταματήσει έτσι απότομα. Αυτές οι ενημερώσεις που έχουμε εμείς ακόμα όμως δεν έχει δημοσιευθεί ο νόμος για να μπορούμε να μιλάμε με βεβαιότητα. Δηλαδή είναι τι ενημέρωση έχουμε από το διαδίκτυο, από τις πηγές που μπορούμε να βρίσκουμε εμείς κάποια προσχέδια νόμων. Όμως δεν έχει ψηφιστεί κάτι κανονικά, δεν έχει δημοσιευθεί για να μιλάμε με σιγουριά. Ρυθμίζονται, θα γίνουν ρυθμίσεις και για αυτά τα δάνεια. Ειδικά αν κάποιος μου είπατε είναι άτοκο.
Ήτανε παλιότερα άτοκο. Τώρα δεν ξέρω αυτή η εργατική αίσθηση έχει κλείσει. Αυτά έχουν πάει σε τράπεζες ή τι έχουν πάει. Αυτά έχουν πάει στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, στον ΟΑΕΔ. Δηλαδή, εκεί θα απευθυνθείτε. Εκεί απευθύνομαι και ακριβώς. Λένε ότι θα κάνουν ρύθμιση και για τα άτοκα με μια επιμήκυνση και με μια δυνατότητα να έχετε περισσότερες δόσεις με χαμηλότερο ποσό. Αυτό όμως ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί και άρα δεν ισχύει τώρα που μιλάμε. Τώρα μπορεί και αύριο το πρωί να τη δημοσιεύσουν. Καλό είναι να πάτε να ενημερωθείτε στον ΟΑΕΔ. Μάλιστα. Αν έχετε μόνο αυτό το δάνειο. Είναι και... μόνο αυτό, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα να πληρωθούν. Είναι τόσα πολλά αυτά που πρέπει να πληρώσουμε. Τι να πρωτοπρολάβουμε, παιδί μου. Έχετε τα χαράτσια, τις υποχρεώσεις, εφορίες. Έχουμε τρελαθεί. Ένας μισθός είναι. Πού να φτάσουν. Έχετε δίκιο. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εμείς περνάμε σε άλλη γραμμή. Έχουμε στη γραμμή την κυρία Εύφη. Κυρία Εύφη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Από πού μας καλείτε? Από Επανομή. Από Επανομή. Πείτε μας. Κοιτάξτε, έχουμε πάρει εδώ και 5 χρόνια. Έχουμε πάρει δάνειο από τον ΟΕΚ. Ναι. Λοιπόν, και θα ήθελα να ρωτήσω αυτό που άκουσα για επιμήκυση του δανείου το χρόνο. Αυτό ισχύει το πράγμα? Όπως είπα και πριν, κυρία Εύφη, καλησπέρα. Δεν ισχύει ακόμα γιατί δεν έχει δημοσιευθεί ο νόμος. Αυτό είναι ένα προσχέδιο. Πρόκειται να δημοσιευθεί. Τώρα πότε δεν το γνωρίζω με βεβαιότητα. Μπορεί και μέσα στην εβδομάδα. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ΟΑΕΔ, που έχει απορροφήσει πλέον τον ΟΕΚ, δηλαδή ο Οργανισμός Εργατικών Κατοικιών δεν ισχύει πλέον από το 12 και έχει απορροφηθεί από τον ΟΑΕΔ, για να δείτε πότε θα ψηφιστεί και να πάτε να το ρυθμίσετε εφόσον έχετε αυτή την οφειλή μόνο. Και δεν μου λέτε, αυτό το που πήραμε εμείς, ας πούμε 45 χιλιάρικα πήραμε. Ναι. Μέχρι να τελειώσουν, ας πούμε, τα χρόνια του ΟΕΚ θα είναι στα 30 χιλιάρικα, 25 εκεί πέρα. Μπορεί να γίνει το 50%, αυτό δεν το κατάλαβα που ρωτήσατε. Είναι στεγαστικό αυτό το δάνειο? Είναι στεγαστικό αυτό το δάνειο που έχουμε. Ναι. Ωραία. Εφόσον είναι στεγαστικό, μπορεί να γίνει επιμήκυνση και να δίνετε μικρότερη δόση, ανάλογα με αυτό που μπορείτε, και μπορείτε να γλιτώσετε, δηλαδή να γίνει μια έκπτωση μέχρι 50% μεσοσταθμικά. Τι σημαίνει αυτό? Πόσα χρόνια πληρώνετε το δάνειο, κανονικά? Το 15. 15 το πληρώνετε ήδη? Όχι, έχουμε 6 χρόνια, 7 που το πληρώνουμε. Ωραία. Εφόσον το πληρώνετε 7 χρόνια, θα γίνει μια έκπτωση ανάλογα με τα χρόνια που το πληρώνετε, που μπορεί να φτάσει μέχρι το 50%. Όσα δηλαδή περισσότερα χρόνια το πληρώνουμε, τόσο μεγαλύτερη έκπτωση μπορούμε να πετύχουμε. Αυτά όμως είναι όλα υποσυζήτηση μέχρι να δημοσιευθεί ο νόμος, να δούμε ακριβώς τι θα ισχύει. Να ρωτήσω, επειδή είναι το δάνειο μέσα του ΟΕΚ, υπάρχει πιθανότητα η τράπεζα να κάνει να προχωρήσει κατάσταση και τέτοια? Με επιδότηση του ΟΕΚ, δεν είναι από τράπεζα κανονικά? Ναι, αν δεν το πληρώνετε κανονικά. Βέβαια υπάρχει περίπτωση και αν δεν το ρυθμίσετε. Και αν είναι και 20 και 15 χιλιάρικα, στο που μας φτάσει. Ακριβώς, ναι. Οπότε θα έπρεπε να το ρυθμίσετε. Πολύ. Γεια σας, καλό βράδυ. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους όσοι μας πήρατε τηλέφωνο σήμερα. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τηλεοπτικός χρόνος για να έχουμε άμεση επικοινωνία μαζί σας. Όσοι πήρατε τηλέφωνο όμως και έχει κρατηθεί μία λίστα, να ξέρετε ότι και στην επόμενη εκπομπή θα σας καλέσουμε εμείς για να βγείτε και να μιλήσετε για το ζήτημα. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Τάνια Κλάγκου και τη Χριστίνα Καλετζίδου που ήταν σήμερα μαζί μου. Νομική σύμβουλη του συλλόγου ΣΕΠΚΑΔΕ, λοιπόν, του συλλόγου ενημέρωση και προστασία καταναλωτών και δανειοληπτών. Εδώ θα είμαστε και την επόμενη εβδομάδα να λύσουμε μαζί τα προβλήματα για τα υπερχρεωμένα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου και ευχαριστώ και εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας!